Λοιπόν, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στο πρώτο βίντεο αυτής της ενότητας. Θα είναι ένα unboxing και θα είναι ένα unboxing ενός παιχνιδιού, το οποίο είναι δώρο από το Παναγιώτη, από το Φράπα. Από το φίλο σου. Από το φίλο μου, ναι, από το Φράπα, από το κανάλι το Φράπα, που παίζουν παιχνίδια τρόμου. Λοιπόν, εμείς δεν αντέχουμε τα παιχνίδια τρόμου, παίζουμε παιχνίδια τραπέζια. Είμαι εδώ λοιπόν παρέα με τον Γιάννη. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, τι θα δούμε λοιπόν σήμερα. Είναι ένα παιχνιδάκι αρκετά παλιό. Έχει... 14 ετών είναι. Μπράβο. Είναι συναισθηματική και συλλεκτική η αξία του. Λοιπόν, πρόκειται για το Crossbows and Catapults, δηλαδή καταπέλτες και βαλίστρες. Πρωτοβγήκε το 1983. Από τότε βγήκανε πολλές εκδόσεις από πολλές εταιρείες. Η συγκεκριμένη είναι της Moose Toys, με το όνομα Battleground Crossbows and Catapults, η οποία είναι, από ό,τι λέει και το Wikipedia, του 2007. Είναι σε άριστη κατάσταση, είναι κούτα, δεν έχει ανοιχτεί ποτέ. Θα το ανοίξουμε εμείς να δούμε τι είναι μέσα, να δούμε τι περιέχει η κάθε κούτα. Είναι η βασική έκδοση και είναι και το expansion. Είναι οι πότες εναντίον orcs. Θα το ανοίξουμε λοιπόν κομμάτι-κομμάτι, να δούμε τι θα βρούμε μέσα. Για δώσ' μου, Γιάννη, τη βασική έκδοση, το μεγάλο το κουτί. Ω, παλάκια μους! Κάτσε, γιατί είναι και βαρύ κιόλας. Είναι ολόκληρο κουτί. Ναι, είναι βαρύ. Λοιπόν... τέλειο! Τι έχουμε εδώ λοιπόν. Βλέπουμε ότι ανοίγει. Πρέπει να ανοίξω και το κράτο το λίγο Ριανάκι εκεί. Μπράβο, σ' αγάπη. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουμε ένα κομμάτι, μια διαφάνεια μπροστά, για να δούμε έτσι μια πρώτη όψη του τι έχουμε. Σχεδόν λυπάμαι που θα τα ανοίξω. Το πιο ωραίο βέβαια θα ήταν να μπορούσαμε να στήσουμε ένα τραπέζι όπως εδώ στην εικόνα. Τώρα δεν έχουμε τώρα. Ωραία θα ήταν όμως να στήσουμε. Ό,τι έχουμε ρε παιδιά. Λοιπόν, έχει 80 κομμάτια, τα έχει αναλυτικά εδώ τα κομμάτια που έχει. Θέλω λεπτό να σβήσω και το φως, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, είναι 80 κομμάτια, βλέπουμε από τούβλα μέχρι πύργη, κανόνια, ιωβίδες, τα στρατιωτάκια μας. Λοιπόν, οπότε, Γιάννη μου, φέρε με ένα ψαλίδι να τα ανοίξουμε όμορφα. Να μην το ταλαιπωρήσουμε. Όσο μπορούμε. Ορίστε, να ψαλίδι και τα μούτρα μου. Γιατί εδώ πέρα θέλουμε μόνο τον ήχο μας και τα χέρια μας. Καλά, τόσο πολλά είναι. Δεν είπαμε ότι είναι 80 κομμάτια μέσα. Ωραία, τέλειο! Δείτε έναν. Για να βάλετε κοντά στη κάμερα να το δούμε, να το δείξουμε, όλα θα το δείξουμε. Ου, δείτε κι αυτός ωραίος, πολύ ωραίος κι αυτός. Είναι και από εδώ τα κομμάτια, οι βαλίστρες και όλα αυτά. Τέλειο! Δεν το περίμενα. Δεν το έχω ξαναδεί. Εννοείται δεν το έχεις ξαναδεί. Καταρχήν είναι πιο παλιά από σένα αυτό. Το ξέρω. Έλα ρε, έχει μόνο δικά του λαστιχάκια. Έχει λαστιχάκια. Τι είναι αυτό. Και φάγαμε τον τόπο να βρούμε λαστιχάκια. Για να δω. Τι είναι αυτά τα διάφανα. Έχει βασικά κάποια βασικά λαστιχάκια, αλλά εντάξει, μετά από τόσα χρόνια έχουν παραχωρήσει το πνεύμα τους. Θα τα αλλάξουμε εμείς, δεν θα το αντικαταστήσουμε. Αυτό είναι το κανόνι πρέπει που είναι το Nord. Θα τα βγάλουμε, τα κατηγοριοποιήσουμε λιγάκι. Λοιπόν, εδώ είναι... εντάξει. Αυτό είναι το λίγο. Αυτό είναι χάστο. Βλέπουμε την πύλη του. Οπότε θα σκάσει η οβίδα, θα πεταχτεί η πόρτα, θα πεταχτούν και τα στρατιωτάκια που είναι πάνω. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, να ανοίξουμε πάλι λίγο το φως, να το δούμε λίγο καλύτερα. Μπράβο. Λοιπόν, για να τα βγάλουμε, τα βάλουμε ανάλογα τις ομάδες. Πώς πάει τώρα. Ας δούμε. Λογικά θα είναι δύο. Η μία είναι ομάδα των υποτών. Δεν μας έσαι αυτή, Γιάννη μου, τελικά. Το ψαλίδι, αλλά τσάπα το φέραμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα τουβλάκια.
φάτσα μου. Να τα βγάλουμε, όχι, δεν φαίνεται η φάτσα σου, μην ανησυχείς. Δεν θα σε κάνω. Θα σε κάνω διάσημο πιο όταν θα μεγαλώσει λίγο περισσότερο και από τώρα. Ω, έλα ρε, έχει λάστη χαλκή. Έχει, αλλά έχει χαλάσει. Λοιπόν, για να το βγάλουμε. Διάφανη ήταν αυτό. Υπάρχουν και διάφανα λαστιχάκια. Δεν είναι μόνο... Ωρα, τι έχει ρε, τι έχει. Για χαλτά έξω ρε, για να τα δούμε. Αυτό είναι Ford Gun. Τι εδώ τώρα λογικά είναι. Κάποια τάπα, κάποια οβίδα. Δείτε εδώ. Για να δούμε τι είναι αυτό, Γιάννη μου. Αυτό το βρήκα. Αυτός είναι ο βασιλιάς. Τον τρόλ. Δεν ξέρω ποιον είναι ο βασιλιάς, λίγο απέθαντος μου φαίνεται. Ίσως να είναι ο βασιλιάς του τρόλ. Γιατί μου μοιάζει εμένα σαν σκελετός. Ναι, είναι ίσως το κράνος που φοράει. Λοιπόν. Για να δούμε άλλον έναν. Εδώ τώρα νομίζω ότι αυτός είναι ο άρχοντας των υποτών. Κοιτάξτε, κοιτάξτε η βολίδα, κοιτάξτε ποιότητα. Δες πού βρήκα, παπά. Για να δούμε αυτόν τον Γιάννη. Αυτός πρέπει να είναι ο βασιλιάς των ανθρώπων βασικά, ναι, φαίνεται λιγότερο... Τερατώδες. Λιγότερο τερατώδες, ναι, φαίνεται πιο καλοντυμένος από τον άλλο. Γιατί όλος να πούμε φοράει κουρέλια. Εντάξει, οι φιγούρες είναι απίστευτες. Αυτός φοράει χαλκό και αυτός ο Σίμι. Αν σκεφτεί κανείς ότι όταν βγήκανε αυτές δεν υπήρχαν ούτε τα 3D print ούτε τίποτα. Μπαμπά, πώς βγαίνει αυτά τα 3D όλα... να τα σπάσω. Σιγά σιγά θα το βγάλουμε, Γιάννη μου. Βγάλω όχι, και τα τράβηξα λίγο, έτσι τα λίγησα. Θέλει δύναμη. Λίγο. Μια χαρά είναι. Πιου. Έχουμε και τα banners εδώ πέρα. Για να βγάλουμε και την βάλιστρα. Εντάξει, λεπτομέρεια να πεις, και ξαναλέω. Είναι παιχνίδια εποχής που δεν είχαμε ούτε 3D print ούτε τίποτα. Είναι όλα από καλούπια. Δεν το καλούπι. Έλα, αγαπημό. Δεν το καλούπι. Είναι το αυτό που φτιάχνουμε για να ρίξουμε μέσα ένα υλικό και να φτιάξουμε ένα σχήμα. Οι οβίδες είναι απίστευτες. Πάρα πολύ όμορφες. Πραγματικά. Είναι, εντάξει, εδώ είναι βασικά για να κάτσεις να χαζεύεις με τις ώρες. Μόνο αυτά. Έχουμε κι άλλο. Να δω. Αυτό είναι σαν μικρό πυργάκι που ρίχνει, βλέπεις. Τι είναι αυτό. Αυτό κάτι... μάλλον κάθεται ίσως βρήκα εδώ πάνω. Βρήκα εδώ το στρογγυλό. Τι είναι αυτό, αγαπώ μου. Οβίδα είναι. Κοίτα, παπά, πώς σου πάει. Η οβίδα, ναι. Είναι παιχνίδια, παιδιά, το απίστευτο. Έχει κουτί, έχει σακουλάκι με λαστιχάκια μέσα. Αυτό το λαστιχάκι πρέπει να είναι, αν είναι από το 2007, είναι 13-14 χρονών. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα μπάνες. Τα στατιωτάκια μας, το τουβλάκι. Ναι, ναι παιδιά, έχει σακουλάκι με λαστιχάκια. Να, κοίτα, Γιάννη, κοίτα. Αυτά τα λαστιχάκια βέβαια, με τα βάλουμε, θα σπάσουν αμέσως. Είναι παλιά λαστιχάκια, έχουν φθαρεί πλέον. Ναι, βρήκαμε, εντάξει. Τώρα πλέον τα λαστιχάκια δεν είναι όπως είναι κάποτε. Τώρα λαστιχάκια βρίσκουμε από παντού. Λαστιχάκια τώρα την τόνονται μέχρι τόσο, να πούμε και μέχρι τόσο. Ολόκληρο το τραπέζι. Ολόκληρο το τραπέζι. Λοιπόν, για να στήσουμε λιγάκι τώρα εδώ πέρα, παιδιά. Να βάλουμε λίγο εδώ πέρα. Για να ανοίξουμε και το expansion. Αυτό έκατσε. Τελικά το λαστιχάκι έμεινε. Ναι, μα δεν είχε δύναμη, εντάξει, λογικό είναι. Οι κανόνες. Ναι. Είναι απλή. Οι κανόνες είναι απλή. Ναι, είναι να καταστρέψεις, να ρίξεις βασικά το βασιλιά του αντιπάλου. Ναι. Οπότε λογικά ο βασιλιάς του αντιπάλου θα μπαίνει σε κάποιο κεντρικό χτίσμα. Αλλά εδώ έρχεται μετά το expansion. Τι είναι το expansion? Η επέκταση. Αυτό που κάνει κάτι μεγαλύτερο. Έρχεται λοιπόν το expansion. Πολύ ωραίο, ωραίο, δείτε το. Ναι, το οποίο θα το ανοίξουμε και αυτό λίγο. Από πίσω έχει ακόμη περισσότερα πράγματα. Ναι, να το δείξουμε και αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη. Γιατί μας έπεσε το τρίποδο. Λοιπόν, ναι, το expansion λοιπόν. Είναι τέλειο. Έχει μέσα, είναι
80 κομμάτια λοιπόν είναι το κεντρικό μας και εδώ πέρα έχουμε άλλα 36 κομμάτια. Έξτρα εκτοξευτές, έξτρα τουβλάκια, έξτρα οβίδες. Έλα ρε, πάνω από 100. Ναι, οπότε ξεπερνάμε τα 100 και έχει και ένα ιδιαίτερο feature που έχει κλουβιά στα οποία βάζει σε χμάλωτο φιγούρα ή υπότι, μπορεί να είναι και υπότις. Και για να τον βάλεις πάλι στο ταμπλό πρέπει να τον απελευθερώσεις. Να χτυπήσεις με μια οβίδα το... Οβίδα πιου πιου πιου. Οβίδα πιου πιου πιου. Εγώ είμαι κορονοκόρη. Αυτό το κορονοϊό που έχουμε πάθει θα το στείλουμε σε όλο τον κόσμο. Ποιο αγάπη μου. Το βιντεάκι που κάνουμε. Όποιος θέλει θα μπει να το δει. Όποιος θέλει. Λοιπόν. Ναι παιδί, είναι ακόμα όλα στα σακουλάκια τους. Καλά, ούτως ή άλλως εμείς τώρα κάνουμε ένα κλασικό. Δεν κάνουμε και καλά εξπερ. Και καλά με θησαυρούς και περιπέτειες κατά. Όχι, αλλά μπορείς να φτιάξεις ό,τι σενάριο θέλεις. Δεν σε εμποδίζει κανένας. Όχι, ποιος είπε την εξουσία. Βλέπουμε τις έξτρα, τις έξτρα εκτοξευτές. Βλέπουμε ότι είναι στα σακουλάκια τους όλα. Τα κλουβιά. Κλουβιά εδώ που μπαίνει ο κρατούμενος που με την οβίδα θα ανοίξει. Να το δω. Γι' αυτό αν είναι κανένα τρόλ μέσα, ναι. Προσέχετε, μην ρίξετε κατά λάθος εκεί πέρα, αλλιώς την κάτσα την πάτε. Γι' αυτό προσοχή. Ναι, και το καλύσω κλουβί των ανθρώπων. Εκεί πέρα αν είναι και πάει να ρίξει κανένας άνθρωπος, αυτό να είναι σίγουρο. Λοιπόν, να δω. Ωραία, τι πράγματα. Ψηλά. Τι πράγματα είναι αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχει. Καλύτερο πράγμα. Το βάψιμο, η... βασικά για τους νοσταλγούς. Τα σκουριασμένα είναι τον τρόλ. Ναι. Οπότε αυτά που είναι ασημένια, όπως βλέπεις, είναι των ανθρώπων. Σωστό. Σωστή η σκέψη σου. Λοιπόν, οι ανθρώπους και εμένα που μεγαλώσαμε με το κάστρα και προερχητές είναι απίστευτη η αίσθηση που αφήνουν αυτά τα πράγματα. Είναι πράγματα ξεχασμένα στα βάθη του μυαλού μας. Οι νεότεροι και οι πιο πιτσιρικάδες δεν τα εκτιμάνε, δεν θα τα εκτιμήσουν τόσο πολύ, δεν τους θυμίζουν κάτι. Αλλά αυτό βέβαια δεν μας εμποδίζει. Να παίξουμε. Μπράβο, να στήσουμε το τραπέζι εδώ όπως είμαστε τώρα. Να παίξουμε. Να βάλουμε λαστιχάκια, να φορτώσουμε τις βολίδες μας και να γίνει εδώ χαμός μέχρι που να έρθει η μαμά και να μας φωνάξει γιατί σκάνει βολίδες γύρω γύρω. Ναι, θα προσέχουμε ρε μαμά. Εντάξει. Θα τους πούμε ότι κάνουμε βιντεάκι τώρα. Δεν έχουμε χρόνο. Μπράβο, θα τους το εξηγήσουμε. Αυτό πιστεύω ότι θα δείξει κατανόηση. Λοιπόν... λοιπόν... αυτό λοιπόν είναι... Δείτε παιδιά ένα ωραίο κανόνι. Για να το δείξουμε Γιάννη και αυτό. Είναι το κανόνι αυτό, είναι τον όρκο ή των ανθρώπων. Των ανθρώπων, είπαμε ότι είναι ασημένιο, είναι των ανθρώπων. Μπράβο, σωστά. Πολύ σωστά. Ότι είναι σκουριασμένο, ναι. Δηλαδή χαλκό, είναι τον τρόλ. Μάλιστα. Όπως βλέπεις, γιατί αυτά δεν φοράνε δηλαδή ραμπερά πράγματα καινούρια έκδοση. Δεν, αυτά να πούμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν το unboxing του Battleground Crossbone Catapults. Για να θυμούνται οι παλιοί, να μαθαίνουν οι νεότεροι. Για ό,τι άλλο, για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη για το πολύ μεγάλο δώρο. Για αυτόν, αυτό για μένα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο δώρο. Και για μένα είναι ακόμη μεγάλο. Μπράβο άντρα μου. Λοιπόν, κάπου εδώ λοιπόν θα σας αφήσουμε, γιατί βιαζόμαστε να παίξουμε και έχει αρχίσει ήδη ο Γιάννης και στείνει τις βολίδες. Οπότε... δεν έχω αρχίσει. Περίπτωση είσαι. Λοιπόν, έχω αρχίσει εγώ λοιπόν να τις στείλω τις βολίδες, θα κάνουμε. Λοιπόν, τι να κάνουμε, πρέπει να γίνει. Εδώ λοιπόν σας χαιρετάμε και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο unboxing άλλου παιχνιδιού. Δεν μέχρι μπορούμε τότε, να τους δείξουμε πώς παίζετε το επιτραπέζιο. Αυτό ίσως κάποια στιγμή να στήσουμε το τραπέζι, πολύ ευχαρίστως. Γιατί, α ναι. Να στήσουμε ένα ωραίο τραπέζι, να βάλουμε και λόγους. Εννοείς να πάρουμε και καλά σαν και αυτό που δείχνουμε το παιδάκι που παίζει. Μπράβο, να στήσουμε ένα ωραίο τραπέζι, να δείξουμε μια μάχη. Λοιπόν. Δηλαδή πόλεμο. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά από εμάς λοιπόν, χαιρετούμε και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι μας. Καλό.